Γεια σας. Καλή επιτυχία, Διονυσία μου. Ξεκινάμε με το Στέλιο. Ευχαριστώ. Ναι. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ταγέρ με ένα ωραίο πουκάμισο που όλο μαζί αυτό θυμίζει άνοιξη. Άνοιξη αυτό κατά... Είναι οι παπαρούνες, είναι το καρουδάκι αυτό. Καταλαβαίνω ότι η φύ και η ποιότητα μπορεί να είναι χειμερινή, αλλά... Χειμωνιάτικο είναι. Η αίσθησή του είναι... Μάλινο. Η αίσθησή του για τα print είναι ανοιξιάτικη. Και το έκανες αυτό πιο έντονο με τα λευκά στοιχεία. Και θα ήθελα και κάτι ακόμη για να πούμε ότι έχεις κάνει κάποιο styling. Δηλαδή, ένα πανοφόρι πάνω από το ταγέρ. Πάνω από το ταγέρ μπορούμε να βάλουμε μια καμπαρντίνα, ένα παλτό, ένα κασκόλ, ένα φουλάρι, διάφορα άλλα πράγματα που θα το κάνουν λίγο πιο ενδιαφέρον. Γιατί είναι σίγουρα πάρα πολύ ωραίο, αλλά σίγουρα δεν έχει κάνει και ναι, κάποια... Ναι, είναι πάρα πολύ χοντρό αυτό, γι' αυτό δεν έβαλα πανοφόρι. Ναι, βρε πουλάκι μου, βάλε ένα μαντό, βάλε κάτι να μαζέψει ένα layering. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα τόσο εντυπωσιακό σύνολο, είναι μοιραίο ότι πρωταγωνιστή είναι σαν αυτό που λέμε, έβαλε ένα φόρεμα. Και τι άλλο έκανες, έβαλες μπότες και τσάντα. Πρώτη μούρη στο καβούρι. Αυτό. Πρώτη μούρη στο καβούρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σοφία μου. Διονυσία μου, αρέσει πάρα πολύ αυτό το κουστού. Είναι κουστούμι. Ταγέρ. Ταγέρ, ταγέρ. Ταγέρ. Όταν είναι φούστα, το λέμε ταγέρ. Να το πούμε ντοπιάσε. Ταγέρ. Σε κολακεύει και τα χρώματα είναι ωραία. Και εγώ τα βλέπω για αθηνόπορα χρώματα. Και είναι μάλινο και μου αρέσει. Το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει είναι το μέρος που το έκαμε style. Δηλαδή, μου αρέσουν τα μαύρα καλσόν, αλλά όχι με αυτό το χρώμα στις μπότες, επειδή είναι τόσα, είναι πάρα πολλά άσπρα. Mm-hmm. Και αν ήταν άλλο χρώμα, δεν θα ήταν τόσο όχι χτυπητά. Έντονο. Έντονα. Α, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Πήρες ένα παχύτο στρογγυλό. Κάθε φορά κοιτάτε τον κύριο Κουδουνάρη. Πού βάλει, να μην το βάλει. Λοιπόν, και τώρα πάμε στη Φέη μας, η οποία θα βαθμολογήσει στο τέλος, όπως έχουμε ναι, πει, ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, Διονυσία μου, θέλω λίγο να μου εξηγήσεις το κόνσεπτ που το βρήκες εσύ, σωστά. Ωραία. Αυτό το ότι η φίλη σου είναι σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έχει χωρίσει. Πώς το βλέπουμε στο δικό σου ντύσιμο? Δηλαδή, εγώ μόλις διάβασα τον τίτλο, πάω με τη φίλη μου για καφέ Κυριακή μεσημέρι. Δεν το βλέπετε. Παράπλευρη απώλεια είναι η φίλη μου. Απλά την κότσαρα στο κόνσεπτ. Δεν. Α, δεν έχει καμία σχέση. Βόλτα άρα στο καβούρι θέλει να πάει. Εγώ ναι. Θέλω να πω στο καβούρι. Γιατί αλλά, μπορεί να ήταν ένα κόνσεπτ ότι έβαλα ό,τι βρήκα μπροστά μου, γιατί έτρεξα να βρω τη φίλη μου, η οποία είναι στα πατώματα, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο και πάω να τη συμπερασταθώ. Να σας πω κάτι. Δηλαδή τα μαλλιά, ένα κοτσάκι, παντόφλες και τρέχω να βρω τη φίλη μου. Κυρία Σκορδό, να σας πω κάτι. Επειδή είστε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Επειδή είστε πρώτη φορά εδώ, δεν ξέρετε τι έχω ακούσει. Τι έχεις ακούσει? Έχω έρθει με κότσο, έχω έρθει να πάω στο γυμναστήριο. Δεν επηρεάζεσαι όμως, γιατί έβαλες ένα ζευγάρι μπότες, επειδή κάτι σου είχε πει πριν 10 επεισόδια. Όχι, ο κύριος Κουδουνάρης. Ναι, θέλω να σου πω όμως αυτό και που σου είπε πει, δεν έχει να κάνει μπότες και με να το σημερινό δικό σου κόνσεπτ. Πρέπει να ακούς αυτό που αισθάνεσαι εσύ. Λοιπόν, να σου πω εγώ πώς σε βλέπω τώρα. Μου αρέσει πολύ το ταγέρ που φοράς, είναι πάρα πολύ στη μόδα. Εγώ βρίσκω ότι είναι της εποχής, δεν μου κάνει. Θεωρώ ότι ούτε από πάνω τώρα θα βάζαμε καμπαρτίνα να πάμε κάπου. Προφανώς δεν είναι μια αναμενόμενη επιλογή το πουκάμισο. Είναι stylish. Θα το προτιμούσα όμως με ένα τζιν και με ένα t-shirt. Εγώ, αν έπρεπε να αφαιρέσω κάτι, σίγουρα θα ήταν οι μπότες και τα γυαλιά. Ναι. Εντάξει, και εγώ θα φορούσα άλλα χρώματα. Οπότε έχουμε καταλήξει αλλού, αλλά τώρα... εδώ που είμαστε στο... Και ολοκλήρε τα καβουράκια, αυτό. Στου γυαλού, τα βοτσαλάκια, με τελική βαθμολογία, 6,4. Τέλεια. Μπορείς να πας στη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ.